Τις εβδομάδες υπήρχε ιδιαίτερο κλίμα έντασης ανάμεσα στην Πάολο και στον Νόρις Φαγιανάκη. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Πάολο έφτασε σε αυτή την απόφαση διότι υπήρξε τέλος πάντων ένα περιστατικό που ενόχλησε πάρα πολύ την Πάολα και τον Νόρις Φαγιανάκη. Να εξηγήσουμε από την αρχή τι συμβαίνει. Η Πάολα συνηθίζει σε όποιο μαγαζί είναι, μετά το τέλος της εμφάνισής της, να πηγαίνουν οι φίλοι της και οι θαυμαστές της στο καμαρίνι, να έχει μουσική, να κερνάει τον κόσμο, να περνάνε καλά μέχρι το πρωί. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές όπου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κάθονται θαυμαστές, φίλοι και συνεργάτες της Πάολας και ξεκουράζονται ή περνάνε καλά τέλος πάντων σε ένα πάρτι που γίνεται στο καμαρίνι. Λίγο να σε διακόψω. Η Πάολα τελειώνει αυτό το πάρτι, γιατί για πάρτι πρόκειται. Ξεκινάει κατά τις 6.30-7 το πρωί και μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 11. Ναι, δηλαδή, γιατί κάθονται πολλοί και περνάνε καλά, γιατί είναι καθιερωμένο και το ξέρουν όλοι όσοι βγαίνουν τη νύχτα και είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι μετά την εμφάνιση της Πάολας θα πάνε στο καμαρίνι, θα περάσουν καλά, θα πιούν ένα σφινάκι, θα ακούσουν μουσική και θα διασκεδάσουν. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν τώρα. Ο Νόρις Φαγιανάκης φαίνεται να ενοχλήθηκε από αυτό το πάρτι που γίνεται στο καμαρίνι μετά το τέλος της εμφάνισης στο καμαρίνι της Πάολα, γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί, όπως μου αναφέρουν πηγές κοντά στην Πάολα αλλά και από το μαγαζί. Το καμαρίνι του Νόρις Φαγιανάκη βρίσκεται δίπλα στο καμαρίνι της Πάολα. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο Νόρις Φαγιανάκης πάρα πολλές φορές έμενε στο μαγαζί μετά το τέλος του προγράμματος. Δηλαδή δεν έφευγε να πάει σπίτι, έμενε στο καμαρίνι του και κοιμόταν εκεί και ξεκουραζόταν εκεί χωρίς να πηγαίνει στο σπίτι του. Λοιπόν, επειδή δίπλα γινόταν αυτό το πάρτι, ο Νόρις Φαγιανάκης είχε επανειλημμένο στείλει κάποιους συνεργάτες του και είχαν πει, λέει, στην Πάολα να σταματήσει τη μουσική γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί, τον ενοχλεί. Η μουσική είναι πάρα πολύ δυνατά, οι φωνές είναι δυνατές και πρέπει να ηρεμήσουν λίγο γιατί θέλει να κοιμηθεί ο Νόρις Φαγιανάκης. Αυτό είχε γίνει δύο φορές ενώ είχε στείλει δικό του συνεργάτη. Την τρίτη φορά που έγινε πριν δύο Σάββατα, δηλαδή δύο εβδομάδες πριν, πήγε η Πάολα η ίδια στον Νόρις Φαγιανάκη και του είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι γιατί δεν έρχεσαι να μου το πεις ο ίδιος ότι έχεις πρόβλημα και μου στέλνεις τους ανθρώπους να μου λένε χαμήλωση τη μουσική κτλ. Γιατί δεν το συζητάμε μεταξύ μας και να το λύσουμε. Και εκεί ακολούθησε μία σύγκρουση που μπορώ να σας πω ότι ακούστηκαν χυδαία πράγματα τα οποία ακούστηκαν σε όλο το μαγαζί. Ο Νόρις Φαγιανάκης έβριζε χυδαία την Πάολα και η Πάολα φυσικά δεν έμεινε έτσι χωρίς να πει κάτι, γιατί την προκάλεσε, απάντησε στον Νόρις Φαγιανάκη, την προκάλεσε και έτσι ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση που οδήγησε χθες η Πάολα να μην μπορέσει να συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Νόρις Φαγιανάκη και να μην μπορεί να πάει στο μαγαζί να τραγουδήσει. Το μαγαζί, να σας πω ότι ήταν Παρασκευή Σάββατο. Αυτό που το σκηνικό που σας περιέγραψα έγινε πριν από δύο Σάββατα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, από ό,τι μαθαίνω, η Πάολα καλή την πίστη πήγε να συνεχίσει το πρόγραμμα ενώ δεν μπορούσε να το ανοιχθεί ψυχολογικά και το λέει και στην ανακοίνωσή της ότι δυστυχώς οι αρχές μου και κυρίως η ψυχή μου δεν μπορούν να ανοιχτούν άλλο τη συμπεριφορά του κυρίου Φαγιανάκη. Πήγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η Πάολα, δούλεψε κανονικά και προχθές Παρασκευή πήγε στο μαγαζί. Οι πληροφορίες μου λένε ότι βγήκε με το ζόρι την Παρασκευή, δεν ήθελε δηλαδή να εμφανιστεί την Παρασκευή, βγήκε με το ζόρι, τραγούδησε και το Σάββατο χθες το πρωί είπε στους συνεργάτες ότι παιδιά εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ άλλο αυτή την κατάσταση, γιατί με έχει πληγώσει πάρα πολύ ο τρόπος που με συμπεριφέρθηκε ο Νόρις Φαγιανάκης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαμε, γιατί με έβρισε χυδαία και εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος με έβρισε με αυτά τα λόγια. Χθες λοιπόν η Πάολα είπε το πρωί στους συνεργάτες ότι εγώ δεν αντέχω άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το πρωί πήγε στο κέντρο, στο Gazi Live, η Πάολα μάζεψε τα πράγματά της από το καμαρίνι της. Στη συνέχεια μπήκε στο αεροπλάνο και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και χθες ακυρώθηκε η εμφάνιση το βράδυ και των δύο. Δύο εβδομάδες νωρίτερα ήταν η χθεσινή Σάββατο και άλλα δύο Παρασκευοσάββατα που ακολουθούν. Άρα ουσιαστικά έριξε αυλά δύο εβδομάδες νωρίτερα από το κανονικό. Ναι. Αυτά λέει το περιβάλλον της Πάολας, όπως είναι φυσικό. Συγγνώμη να σε διακόψω, δεν είναι μόνο το περιβάλλον της Πάολας, ήταν και άνθρωποι από το μαγαζί, οι οποίοι ήταν παρόντες σε αυτόν τον καυγά που έγινε στο καμαρίνι έξω με τον Νότι και την Πάολα, γιατί ακούστηκαν οι φωνές μέχρι έξω. Το ήξεραν όλοι στο καμαρίνι. Ήξερα γίνεται ακριβώς και άκουσαν και τις βρισχές και άκουσαν και όλα όσα υπόθηκαν μεταξύ τους. Τώρα έχουμε ετοιμάσει ένα άλλο βίντεο. Η ομάδα της εκπομπής έχει μιλήσει με το περιβάλλον του Νότι Φαγιανάκη για να δούμε και εκείνοι πώς βλέπουν αυτό το περιστατικό ή τέλος πάντων όλα αυτά που έχουν γίνει όλες αυτές τις εβδομάδες ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Η Πάολα έκανε πάρτι κάθε βράδυ. Μάζευε φίλους και συνεργάτες ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα και έμεναν μέχρι αργά το πρωί. Το καμαρίνι του Νότι ήταν μεσοτυχία με εκείνο της Πάολα και η μουσική και τα τραγούδια ήταν στη διαπασόν. Ο Νότης ολοκλήρωνε το πρόγραμμά του στις 6 το πρωί και έμενε για 2-3 ώρες ώστε να δει τον κόσμο που τον περίμενε, αλλά και συνεργάτες.
Όμως λόγω της έντασης της μουσικής δεν ήταν δυνατό να υπάρξει ούτε καν συνομιλία. Ζήτησε από την Πάολα δύο φορές, πολύ ευγενικά, να χαμηλώσει την ένταση, όμως δεν εισακούστηκε. Την Παρασκευή το βράδυ, αντί να τελειώσει το πρόγραμμά της στις 4 το πρωί, όπως κάθε φορά, κατέβηκε από την πίστα στις 3, μία ώρα νωρίτερα. Αυτό το τελευταίο, ότι δηλαδή κατέβηκε μία ώρα νωρίτερα από την πίστα, πιθανολογώ ότι λέγεται από το περιβάλλον του Νότης Φακιανάκη για να δείξουν ότι τέλος πάντων συμπεριφέρθηκε αντιεπαγγελματικά, ενώ το πρόγραμμα ήταν σε εξέλιξη. Δηλαδή αντί να κατέβει στις 3, κατέβηκε από την πίστα στις 2 τα ξημερώματα. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως βλέπουμε, το περιβάλλον του Νότης Φακιανάκη δεν μιλάει για κάποιον έντονο διαπληκτισμό, δεν μιλάει για βαριά λόγια που ακούστηκαν ανάμεσα στους δύο συνεργάτες. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι δίνεται μια τελείως διαφορετική διάσταση για ό,τι ακριβώς έχει γίνει. Μιλάνε για εισηγήσεις και μόνο εισηγήσεις, ναι. και ψύχρεμα πράγματα. Και κάτι ακόμα. Ο άνθρωπος με τον οποίο μιλήσαμε, που είναι πολύ έτσι, κοντά στον Νότι, στο πολύ πολύ στενό του περιβάλλον, υποστηρίζει κάτι τελείως διαφορετικό. Υποστηρίζει δηλαδή πολύ έντονα ότι δεν έμενε για να κοιμηθεί στο καμαρίνι, έμενε μόνο για να δεχτεί φίλους και συνεργάτες για δύο ώρες με το τέλος του προγράμματος.